Είμαστε στον παιδικό σταθμό Ζυπαρίου και είπαμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση για τα Χριστούγεννα. Θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να στολίσουμε μόνοι μας το γιορτινό τραπέζι. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μια ιστορία όπως κλασικά πάντα κάνουμε εδώ στους παιδικούς σταθμούς, που είναι και για λίγο πιο μεγάλους, και μετά θα σας δείξουμε πώς μπορούμε από την αρχή να στήσουμε ένα όμορφο γιορτινό τραπέζι να βοηθήσουν και τα παιδιά. Γεια σας και από εμάς. Όπως σας είπε η κυρία Ελένη, θα στρώσουμε το ξενιάτικο τραπέζι μας. Οπότε, αφού έχουμε βάλει το τραπεζομάντιλό μας, πάμε να το στολίσουμε. Εμείς έχουμε επιλέξει να σας φτιάξουμε χριστουγεννιάτικο σουκλά και ένα ράνερ. Κυρία Ελευθερία, τι υλικό επιλέξαμε, θα πεις εσύ? Ναι. Εμείς επιλέξαμε να βάλουμε κόκκινες κορδέλες, κόκκινη κορδέλα. Το υλικό μας το προμηθευτήκαμε από σούπερ μάρκετ. Ο κόκορας τότε άρχισε να λαλεί. Η γάτα να νιαουρίζει, ο σκύλος να γαυγίζει και ο γάιδαρος να γκαρίζει. Έγινε τέτοιος σαματάς που οι καλικάτζαροι τρόμαξαν και έτρεξαν να βγουν από το σπίτι, μέσα από την καμινάδα και να χαθούν μέσα στη νύχτα. Έτοιμοι να το ανάψουμε. Με το ένα. Ελπίζω να είναι καλές οι μπαταρίες. Με το τρία πάμε. Πήραμε λοιπόν ένα κομμάτι. Και μετά τι κάναμε, απλά το ενώσαμε από πίσω, το μετρήσαμε πρώτα να δούμε το μέγεθος που θέλουμε και σιγά σιγά το κολλήσαμε. Είτε οι μανούλες μπορούν να το ράψουν, είτε τα παιδάκια μπορούν να το κολλήσουν. Να το κολλήσουν. Υπάρχουν διάφορες ταινίες που είναι ακόμα πιο εύκολα και για τα παιδιά. Βέβαια, δηλαδή, η ταινία της όψος βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοιες κατασκευές. Να το λοιπόν. Από ένα τέτοιο σκουφάκι φτιάξαμε αυτά το σκουφάκι.